Με τις καλύτερες των εντυπώσεων επέστρεψε στη Ζάκυνθο η αντιπροσωπεία του σωματείου Γιώργος Στρατιζάντε που συμμετείχε πριν από λίγες ημέρες στις μεσαιωνικές εκδηλώσεις που αναβιώνουν κάθε χρόνο στο Σαν Μαρίνο και στην Ευρωπαϊκή Γιώστρα της Σουλμόνα, πόλη της Ιταλίας με την οποία το νησί έχει αδελφοποιηθεί. Η παρουσία της ζακυνθινής αντιπροσωπείας έδωσε τη δυνατότητα να προβληθεί το νησί πολύ πέρα από τα όρια του και ταυτόχρονα να προγραμματιστούν ανάλογες πολιτιστικές δράσεις για το μέλλον. Για πρώτη φορά συμμετείχε η Ζακυνθός και ξένο κράτος. Είναι μεγάλη τιμή για τη χώρα μας. Γιατί μέχρι τώρα συμμετέχουν μόνο ιταλικές πόλεις. Εκεί η Ζάκυνθος ακούστηκε, διαφημίστηκε, έδειξε τον πολιτισμό της και πιστεύω ότι έτσι ανοίγουν και άλλες πόρτες και για την Γιώστρα αλλά και το νησί μας. Μετά, όπως κάθε χρόνο, πήγε στη Σουλμόνα, έλαβε μέρος στην Ευρωπαϊκή Γιώστρα, στην οποία συμμετέχουν 7 χώρες ευρωπαϊκές και κάποιες άλλες ιταλικές πόλεις. Το θέμα ήταν η εκλογή και η ενθρόνηση του Πρωτοπαπά που παρουσιάσαμε. Ένα καθαρά ιστορικό θέμα που θα το δουν οι Ζακυνθινοί του χρόνου στη δική μας Γιώστρα, πιο ανεπτυγμένο. Και εδώ να πω ότι μπορεί η Ζάκυνθος να είναι αφημένη από όλους τους υπεύθυνους, αλλά ευτυχώς ακόμα υπάρχουν οι μεγάλοι που την επιτηρούν και την βοηθάνε. Ο Φόσκολος ακούστηκε πάρα πολλές φορές. Πολλές φορές ακούστηκε πηγαίνοντας στο νησί του, στο νησί που είναι πρωτός παράδεισος, να κάνει διακοπές. Αυτό πιστεύω είναι μια διαφήμιση φοβερή για το νησί μας, γιατί το άκουσαν 7 πόλεις, 7 χώρες μάλλον, και πάρα πολλοί Ιταλοί. Η στόχη του σωματείου για το μέλλον είναι αρκετά αισιόδοξη, εφόσον γίνεται προσπάθεια η Γιώστρα να αποτελέσει το νούμερο ένα πολιτιστικό γεγονός. Ταυτόχρονα, σε επαφή με την αντιπροσωπεία του Βελγίου στην Ιταλία, αποφασίστηκε η άφιξη αποστολής από τη συγκεκριμένη χώρα στη Ζάκυνθο το 2014 με την ευκαιρία των εκδηλώσεων για το Βεζάλ. Θέλουμε να πάμε τη Ζάκυνθο στο παρελθόν τη, που τι είναι η Ζάκυνθο. Η Ανατολή και η Δύση μαζί, η επαφή με την Ευρώπη, στηριγμένη στα ελληνικά στοιχεία πριν αυτά αλλοιωθούν από το Οθωμανικό στοιχείο. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τον κάθε φορέα που είναι σωστό στη Ζάκυνθο, όχι αυτούς που κάνουν κάτι και το κάνουν, αυτούς που θέλουν και ξέρουν τι ψάχνουν, να συνεργαστούμε, να γίνει η Γιώστρα όπως έγινε και φέτο κάτι ανεξάρτητο, κάτι το δικό του, το μοναδικό. Και το λέω για πρώτη φορά, μία άλλη πολύ ευχάριστη είδηση είναι ότι ήρθαμε σε επαφή με τους Βέλγους στη Σουλμόνα και κανονίσαμε το 2014 που είναι η επέτειος του Βεζάλ να έρθουν οι Βέλγοι να συμμετέχουν στη δική μας Γιώστρα.